Η διμερή συμφωνία της Ελλάδας με τη Φιλανδία έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση και άλλων κρατών μελών που πιέζουν για συνολική λύση. Όσον αφορά την παροχή εγγυήσεων, πρέπει να βρεθεί μια λύση που θα μπορούν να στηρίξουν όλα τα κράτη-μέλη και δεν το βλέπω να συμβαίνει προς το παρόν. Η Γερμανία εμφανίζεται ενοχλημένη με τη στάση που κρατά το Ελσίνκι, την ώρα που ο Φιλανδός Πρωθυπουργός Γιρκι Κατάινεν για πρώτη φορά λέει ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω στο θέμα των εγγυήσεων, παρά το ότι υπάρχει εσωτερικό πολιτικό ζήτημα. Είπαμε στους εταίρους μας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη τους λόγους για τους οποίους αυτό είναι σημαντικό. Είναι μέρος της συμφωνίας της κυβέρνησής μας και γνωρίζουμε ότι δεν θα αλλάξει. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα σε πολλές χώρες και είναι ευθύνη μας να βρούμε λύση. Είναι μια τεχνική λύση που λειτουργεί καλά, αλλά εάν αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι εφικτό, τότε θα πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο. Η Ολλανδία διαφωνεί με όλους. Διαφωνεί με την αυστριακή πρόταση, λέγοντας ότι δεν συμβαδίζει με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Διαφωνεί και με την Ελληνοφιλανδική Συμφωνία, καθώς αυτή περιλαμβάνει τη δέσμευση μετρητών, τα οποία ενδεχομένως να προέλθουν από τα δάνεια στήριξης των χωρών της Ευρωζώνης. Αυτή η διμερή συμφωνία είναι εν αντιφάση με το πολιτικό πλαίσιο της 21ης Ιουλίου και χτυπάει, αν θέλετε, κέρια και ακυρώνει την έννοια της κοινής πρότασης και της κοινής προσπάθειας. Στην Αθήνα τώρα, η κυβέρνηση δίνει μάχη με την ύφεση και με τις αστοχίες του προϋπολογισμού. Κυβέρνηση και Τρόικα θα πρέπει να αναθεωρήσουν τους στόχους στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει όμως ότι η κυβέρνηση μπορεί να μην αποφύγει τελικά τα νέα μέτρα, αν και σε αυτή την περίπτωση ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιβαρυνθούν τα χαμηλά εισοδήματα. Λοιπόν, να πάμε στο Στέλιο Καραλόγλου, να ξεκινήσουμε αυτή τη γερμανίδα υπουργό που πετάχτηκε από το πουθενά ξαφνικά και έθεσε ζήτημα το οποίο δεν θέτει, πρέπει να πούμε, γενικότερα η γερμανική κυβέρνηση. Έτσι. Μια προκλητική δήλωση, όπου με λίγα λόγια μας λέει ξανά να γυρίσουμε σε πράγματα εγγύησης, να υποθηκεύσουμε το χρυσό και τις ελληνικές μετοχές. Είναι και αντιπρόεδρος του κόμματος της κυρίας Μέρκελ, δεν είναι μόνο υπουργός εργασίας εκεί. Αυτό ακριβώς είναι που δίνει και όλη τη σημασία. Αναπληρωτής λοιπόν, πρόεδρος, ναι. Και μας λέει από το πουθενά η κυρία ότι να ζητάμε χρυσό για να δανείζουμε. Βγαίνει λοιπόν ευθύς αμέσως εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης και λέει η απόψη της Υπουργού Εργασίας δεν εκπροσωπεί και το σύνολο της γερμανικής κυβέρνησης. Συμβαίνει και στη Γερμανία αυτό, όχι μόνο σε εμάς. Ακριβώς. Που μιλάνε οι υπουργοί και λένε μιλούσε προσωπικά, δεν μιλούσε ο υπουργός. Και ενώ λοιπόν μας έχει αναταράξει για τα καλά εμάς και όσους σκέφτονται να ζητήσουν νέο πακέτο από την Τρόικα, έρχεται τώρα κορυφαίος βουλευτής πάλι στο κόμμα της Μέρκελ, ο κύριος Φούξ, και τι λέει, ότι καμία χώρα τελικά δεν θα λάβει εγγυήσεις από την Ελλάδα. Ούτε η Φιλανδία, ούτε καμία άλλη χώρα. Έχω μπροστά τη δήλωση. Καλά, ένας βουλευτής το λέει βέβαια έτσι. Του κόμματος της κυρίας Μέρκελ. Έχει σημασία όμως το Γαϊτανάκη το δηλώσιο που έγινε. Ένας βουλευτής είναι πάντως. Προσέξτε, θεωρείται από τους κορυφαίους μέσα στο κόμμα της. Η Φιλανδία δεν πρόκειται, λέει, να λάβει ξεχωριστές εγγυήσεις για την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Και κανένα άλλο έθνος της Ευρωζώνης δεν θα λάβει πλέον εγγύησεις. Μάλιστα και αυτός είπε την άποψή του ότι μελλοντικά πακέτα, αν έρθουν άλλες χώρες αργότερα όπως η Ιταλία, θα πρέπει πρώτα να κοιτάνε να αξιοποιήσουν το χρυσό τους και μετά βγει σε δανεισμό. Και να σου πω πολύ μετά γρήγορα ότι επιτέλους μπήκε και η Κομισιόν πάλι καθυστερημένα να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Με αφορμή την επιστολή που δέχθηκε από τον κύριο Βενιζέλο, έτσι δεν είναι. Την οποία, όπως είπε, στηρίζει η Κομισιόν. Η Κομισιόν θέλει να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν απόλυτη σαφήνεια σχετικά με το νέο πρόγραμμα αρρωγής της Ελλάδας. Γιατί θα είναι προς όφελος της Ευρωζώνης. Δηλαδή πάμε για πολιτική λύση που ζήτησε ο Υπουργός Οικονομικών. Και τέλος, όπως είδατε και στο βίντεο, έχουμε τους Φιλανδούς, οι οποίοι λένε ότι αν βρε παιδί μου δεν μπορέσουμε να τα βρούμε κάτι άλλο. Για πρώτη φορά κάνουν ένα βήμα πίσω, Σωτήρη. Λοιπόν, Γιώργο Ιβαλιώτη, να πάμε και στις δικές πληροφορίες. Έχω τη δυνατότητα μια μικρή παρατήρηση. Γι' αυτό θέλετε. Είστε εδώ πέρα. Νομίζω ότι σχολιάζουμε και διαβάζουμε περίπου τη μισή δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού, γιατί αν καλώς διάβασα, αυτή η κυρία με το δύσκολο όνομα λέει χειροπιαστές εγγύησεις, χρυσό ή ποσοστά, μετοχικά ποσοστά σε κρατικές επιχειρήσεις. Ναι, σωστά. Αν είναι ακριβές αυτό, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια σκηνή από ένα κοντινό μέλλον, δεδομένου ότι μπορεί όντως να μην ζητηθούν επίσημα εγγύησεις από την γερμανική κυβέρνηση, ωστόσο η υποθήκευση εντός εισαγωγικών βεβαίως ο όρος κάποιων ποσοστών κρατικών επιχειρήσεων είτε στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων είτε όχι μην θεωρείτε ότι είναι κάτι εντελώς απίθανο. Βεβαίως η συγκεκριμένη κυρία
παίζει ένα εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι του κόμματος της κυρίας Μέρκελ προκειμένου να καθησυχάσει την γερμανική κοινή γνώμη και τους ψηφοφόρους. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν κοντινές εκλογές αναμετρήσεις έτσι, στην Γερμανία. Από την άλλη όμως, εγώ θα ανησυχούσα αν ήμουν υπουργός οικονομικών στην Ελλάδα, δεδομένου ότι όταν η Γερμανία, έστω και σε αυτό το επίπεδο προς το παρόν, ανοίγει ένα τέτοιο θέμα, δεν απέχει πολύ από αυτό που ζητούν οι Φιλανδοί. Και ξαναλέω, υπουργός Εργασίας και Αναπληρωτής, πρόεδρος της κυρίας Μέρκελ στο κόμμα της. Δεν είναι κάτι τυχαίο πρόσωπο. Δεν είναι ένας βουλευτής. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Έτσι ξεκινούν τα θέματα. Ένας υπουργός δευτέρου επίπεδου ρίχνει κάτι και σιγά σιγά το έχουμε δει αυτό το έργο να παίζεται εδώ και 1,5 λοιπόν, χρόνο στην πάμε Ευρώπη. Πάμε στο Ευαγγελίο και με την, να έχει σχέση και με την σημερινή συνέλευση του Κοινοβουλίου στην Γερμανία, κατά την οποία η Άγγελα Μέρκελ και ο Βόλφγκαν Σόιμπλε ενημερώνουν τους βουλευτές γύρω από τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου και ζητούν βεβαίως την έγκρισή τους για το νέο πακέτο σωτηρίας προς την Ελλάδα. Θα πρέπει να πω ότι ο Βόλφγκαν Σόιμπλε προέβη σε μία δήλωση σχετικά με το ευρωομόλογο. Επανέλαβε την σταθερή θέση της Γερμανίας μιλώντας στην πόλη Ρώμ της Γερμανίας γύρω από το ευρωομόλογο. Είπε ότι δεν είναι κάτι το οποίο θεωρεί το Βερολίνο απαραίτητο αυτή τη στιγμή γιατί αυτό θα σημάνει την ένωση των χρεών όλων των χωρών της Ευρωζώνης. Κατά συνέπεια, δεν είναι κάτι το οποίο απαιτείται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Όλα αυτά λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τον Φρανσουά Μπαρουάν στο Παρίσι. Το Γάλλο Υπουργό Οικονομικών, γιατί αρχίζουμε και λέμε τα ονόματα, λες και ξέρει, όπως λέει και ο κύριος Κοτρότσος και η μητέρα μου που παρακολουθεί αυτή τη στιγμή στο Τολό είναι. Ποιος είναι ο Μπαρουάν? Είναι ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, τους έχουμε μάθει απ' έξω πια όλους. Λοιπόν, και ναι Γιώργος, ακούμε. Λοιπόν, για αυτή τη συνάντηση δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά. Πολύ απλά γιατί βιαζόταν να φύγει ο Βόλφγκαν Σόιμπλε και να επιστρέψει στο Βερολίνο για να ενημερώσει το κοινοβούλιο. Και να μας επισημάνεις και αυτή τη δήλωση του Greenspan, την αναφέρθηκε και ο κ. Κοτρότσος σε αυτήν. Ναι, για λέει το ευρώ. Ότι όπως πάει έτσι η Ευρώπη, σε λίγο καιρό το ευρώ θα αποτελέσει παρελθόν. Είναι υπέρογκα τα χρέη κάποιων χωρών και δεν θα μπορέσει το ενίο νόμισμα να λοιπόν, κρατήσει. Να πάμε στο Γιάννη Τσακίρη τώρα, καθώς έχουμε πυρετό συσκέψεων και διαβουλεύσεων στο οικονομικό επιτελείο, στο κυβερνητικό επιτελείο μάλλον, υπό τον κύριο Παπανδρέου. Γιάννη. Έτσι όπως το λες είναι Σωτήρη, έχει ξεκινήσει μια σειρά από συσκέψεων ο Πρωθυπουργός με κορυφαία στελέχη, με κορυφαίους υπουργούς, στην πορεία βεβαίως προς τη ΔΕΘ. Αύριο έχουμε τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου προκειμένου να κλείσει μια σειρά από εκκρεμότητες που υπάρχουν, όπως παραδείγματος χάρη το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων. Ενώ παράλληλα θα συνεδριάσει και ο κοινοβουλευτικός τομέας εργασίας του ΠΑΣΟΚ, το ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, όπου ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκεί να εξηγήσει ουσιαστικά το. Φαντάζομαι ότι δεν του συμβούν τα ίδια που συνέβαιναν στον κύριο Παπακοσταντίνο. Θα την περάσει λίγο πιο χαλαρά ο ίδιος από ότι ο κύριος Παπακοσταντίνο, έτσι. Σίγουρα δεν περνάει. Γιατί ο κύριος Παπακοσταντίνο τότε έτρωγε πολύ ξύλο. Σίγουρα δεν περνάει τις ίδιες στιγμές με τον κύριο Παπακοσταντίνο στα ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αύριο τι θα πει για τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός αξίζει να σου πω ότι έχει δώσει μια διορία προς τους υπουργούς του πριν από τις λεγόμενες καλοκαιρινές διακοπές. Έχει δώσει μια διορία μέχρι τις 31 Αυγούστου ουσιαστικά να έχουν τελειώσει με όλες τις λεγόμενες μεσοπρόθεσμες εκκρεμότητες. Με όσα λοιπόν πρέπει να γίνουν ώστε να τηρηθεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Τι θα γίνει στην ξέρουμε, Γιάννη. Πρώτα τηλέφωνα, Σωτήρη, ναι. από τη Γενική Γραμματέα παρά το Πρωθυπουργό, την κυρία Ρεγκίνα Βάρτζελ, προς τους υπουργούς. Τους υπενθυμίζει ουσιαστικά όλες αυτές τις εκκρεμότητες. Να σας πω μερικές από αυτές. Το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο, η συνενώση των νοσοκομείων, η σύνδεση του ΕΣΥ με τα στρατιωτικά νοσοκομεία, νέο νομικό πλαίσιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θεσμικό πλαίσιο για τα δημοψηφίσματα και άλλα πολλά φυσικά. Να σου πω ότι σήμερα συναντήθηκε. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα τα δημοψηφίσματα, πρέπει να πω, το οποίο. Δεν νομίζω θέλω να πω για να το πω ανάποδο ότι είναι από τα θέματα τα οποία καίνε ιδιαίτερα έτσι τον κόσμο τα δημοψηφίσματα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα θέμα που τουλάχιστον για τον Πρωθυπουργό είναι αρκετά ψηλά στην ατζέντα. Ναι. Πρέπει να γίνεται και που είναι καμιά ομαδική ψυχοθεραπεία στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Όχι, τα προηγούμενα θέματα είναι θέματα καθημερινότητας που απασχολούν τον κόσμο, τα δημοψηφίσματα. Συμφωνώ μαζί. Εγώ θα έλεγα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μας μάραναν. Συμφωνώ, προσωπική μου άποψη, Γιάννη, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι η δική μου άποψη. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, θα πάνε για αρκετά αργότερα. Είναι προφανές. Λοιπόν, πάμε στο Λάμπρο Καλαρίτη να μας δώσει τι γίνεται να πληρώσει τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο δύο λόγια, αν θέλετε, για τη ΔΕΘ. Γιατί είχαμε πάλι σήμερα ουσιαστικά ένα πέπλο μυστηρίου τελικά πάνω σε αυτή την επίσκεψη. Είχαμε
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μόσχαλο, να λέει τι σήμερα. Να λέει ότι θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού μέσα σε ένα κλίμα επικέντρωσης στην ουσία. Μάλιστα. Και λιτότητα. Δεν θα ξοδευτούν εκατομμύρια Μάλιστα. ευρώ για περίπτερα κυβερνητικών οργανώσεων. Ακούστε όμως παρακάτω τι λέει στο Βήμα FM. Ναι, ο Πρωθυπουργός ναι. θα είναι στη Θεσσαλονίκη και το πλήθος των διαμαρτυρωμένων μπορεί να συγκεντρωθεί έξω από το χώρο της συνέντευξης, μπορεί να συγκεντρωθεί έξω από τις συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Παντού μπορεί να συγκεντρωθεί ένα πλήθος διαμαρτυρωμένων. Δεν είπε για ομιλία τίποτα δηλαδή. Απουσιάζει δηλαδή η ομιλία. Η ομιλία. Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό που μας είπες. Πολύ σωστά επέμεινες. Πάμε στον Λαύρο Καλαρίτη να μας πει για τη Νέα Δημοκρατία και αμέσως μετά στον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Καραζαφέρη. Λαύρο. Στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι και η ίδια η κυβέρνηση δεν έχει μία σαφή εικόνα για το τι ξημερώνει. Ότι η επόμενη μέρα δεν είναι ευδιάκριτη. Πιστεύουν ότι και στο οικονομικό επιτελείο κατανοούν ότι η επίτευξη των στόχων δεν είναι δυνατή. Εκεί αποδίδουν και το αλαλούμ το οποίο περιγράφει. Έχουμε εδώ και 2-3 μέρες με τα μέτρα τα οποία ισχύουν, δεν ισχύουν, περιγράφονται αλλά δεν εφαρμόζονται. Πιστεύουν ότι το σενάριο των πρώτων εκλογών παραμένει ανοιχτό όχι ως επιλογή της κυβέρνησης, διότι εκτιμούν ότι αυτό θα ήταν πολιτική αυτοκτονία για το ΠΑΣΟΚ, αλλά ενδεχομένως ως αναγκαστική επιλογή υπό την πίεση της κατάστασης. Nice. Εκτιμούν ότι οι στόχοι δεν πρόκειται να επιτευχθούν, ότι έχουμε μπει σε μια ανακυκλούμενη ύφεση που θα οδηγήσει σε ανάγκη για νέα μέτρα τα οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει. Μάλιστα. Το παράδειγμα εξάλλου και ο κύριος Βενιζέλος σήμερα. Λοιπόν, να ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κοτρότσο που ήταν μαζί μας απόψε και τους συνάδελφους για τις πληροφορίες τους και να συνδεθούμε αυτή την ώρα με τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, τον οποίο θέλω να καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και ξενάκι. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα που συζητάει όλος ο κόσμος αυτές τις δύο τελευταίες μέρες στη Λιβύη, όμως επειδή μείναμε στις εκλογές. Να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε μετά στη Λιβύη. Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε πρόορες εκλογές? Υπάρχει το εξής σχήμα οξύμων και αντιφατικό. Οι δύο πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, δεν θέλουν εκλογές. Ναι. Με όλα ταύτα πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν πιθανότατα από απρόπτα και απρόβλεπτα γεγονότα που μπορούν να συμβούν το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, μπορεί να είναι γεγονότα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, λέω εγώ, επειδή σε κρίσιμες ψηφοφορίες του τελευταίου χρόνου το ΠΑΣΟΚ έχασε βουλευτές. Μπορεί κάτι ανάλογο να συμβεί, μπορεί να έχουμε κινητοποιήσει, μπορεί να έχουμε. Όχι, κύριε Ξενάκη. Πιστεύω ότι η ομάδα του ΠΑΣΟΚ είναι πιο συσπηρωμένη και εάν είμαστε στον κύριο Παπανδρέου, θα είχα στείλει λουλούδια στον κύριο Τσίπρα. Συσπήρωσε την κληρωτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και ο κύριο Τσίπρα και όλοι αυτοί οι οποίοι θορυβούσαν όπως θορυβούσαν πριν λίγο καιρό. Όλοι αυτοί που στέκονται μέσα στο απάνεμο λιμάνι και φοβούνται να κάνουν τίποτα ηρωικές εξόδους. Άρα οι συνθήκες πιστεύω αυτές... όμως, ναι. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει ένα τσουνάμι που να μην μπορεί να το ελέγξει η κυβέρνηση. Το βλέπω πάρα πολύ πιθανό. Μιλάτε για κοινωνικές αντιδράσεις, αν καταλαβαίνω κοινωνικές καλά. Κοινωνικές αντιδράσεις μη ελεγχόμενες. Μη ελεγχόμενες και θα έλεγα ίσως ενδεχομένως και καπελωμένες. Λοιπόν, να πάω στο θέμα της καπελωμένες. Από ποιους, μια που είπατε καπελωμένες? Από... Πιστεύω ότι υπάρχουν σήμερα κόμματα, μην κορδευόμαστε εξάλλου, που έχουν επενδύσει στο χάος, το έχουν πει εξάλλου σε επίσημες συναντεύσεις και θα πει διώξουν, να κάνουν την τρίχα τριχιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στην περίοδο που διανύουμε. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι τραυματικές καταστάσεις βάρος Ελλάδος αυτά τα οποία έγιναν σήμερα με τους αποκλεισμούς ξενοδοχείων, όταν είναι η καρδιά της τουριστικής περίοδου. Σκέφτομαι ποιος θα ξανάρθει στην Ελλάδα όταν εγκλωβίστηκε στο ξενοδοχείο του και δεν μπορούσε να βγει έξω. Όταν φυλακίστηκε πληρώνοντας 300 ευρώ την ημέρα στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι αδιανόητα αυτά τα οποία γίνονται. Οι ίδιοι είπαν πάντως ότι δεν εμπόδιζαν τουρίστες να μπαίνουν και να βγαίνουν. Έμειναν απ' έξω συμβολικά, ενημέρωναν τους εργαζόμενους και δεν απαγόρευσαν στους τουρίστες να μπουν και να βγαίνουν. Απλώς μοίραζαν φαγητό βολάν. Αυτή ήταν η απάντηση. Σκεφτείτε που έδωσαν. Κάποιοι οι οποίοι έχουν δει φωτιά και αντέρα στην Αθήνα να βλέπουν πάλι το ίδιο δαχτύλιο γύρω από τα ξενοδοχεία. Δεν ήταν και πιο ευχάριστη έκπληξη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο θέμα από το οποίο ήθελα ισχυρός να ξεκινήσουμε, με την ιστορία της Λιβύης. Ο Καντάφη είναι ένα πρόσωπο που στην Ελλάδα τα τελευταία 20-30 χρόνια έχει πολύ συζητηθεί. Φαίνεται, λένε οι περισσότεροι, πως τελειώνει. Δεν ξέρω τη δική σας εκτίμηση. Ναι, νομίζω ότι τον τελειώνουν. Δεν τελειώνει μόνος του. Δηλαδή? Έχω την αίσθηση ότι τελείωσε ο ρόλος του στους Αμερικανούς. Τα τελευταία 10 χρόνια ο Καντάφη ήταν ο Καντάφη που ξέρουμε. Είχε γίνει περίπου θεραπενίδα ενός παγκόσμιου συστήματος. Τον τελείωσαν, όπως τελείωσε και τον Μπουμπάρακ, τον Ντινίσιο και κάποιους άλλους στην περιοχή και πάνε να κάνουν και με τον Άσαντ.